7 άτομα ανάμεσά τους και ένα παιδί τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα το πρωί της Τετάρτης στο χωριό Άγιος Χριστόφορος του Δήμου Παγκαίου στον ομό Καβάλας. Πρόκειται για όχημα που μετέφερε παράνομους μετανάστες και το οποίο συγκρούστηκε με φορτηγό μέσα στο χωριό κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σήμερα το πρωί είχαμε την πληροφορία για ένα αυτοκινητικό ατύχημα το οποίο προκάλεσε τον τραυματισμό 7 παράτυπων μεταναστών. Σιγά σιγά μετά το τηλέφωνο άρχισαν να καταφθάνουν στο νοσοκομείο. Ήρθαν και οι 7 παράτυπους μετανάστες. Μπήκαμε στη διαδικασία, ήρθαν στα επίβοντα, υποβλήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, κάνανε τις αξιολογικές αξιολογικές τομογραφίες σε όλους, σε όλο το σώμα αξιολογική τομογραφία για να δούμε τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως είχαν. Ήταν όλοι τραυματισμένοι, κύριε Γερόπουλε, έτσι. Όλοι. Τον οποίο ο ένας είναι βαριά. Είναι όλοι αυτή τη στιγμή στην χειρουργική μας κλινική στο Πεντόροφο και οι δύο είναι σε μόνιτον, είναι σε μονάδα της Πενσοδίδας και οι υπόλοιποι είναι στους αλάμους του Πεντόροφου. Είναι 4 άντρες και 2 στην μονάδα της Πενσοδίδας και είναι μια γυναίκα με το παιδί. Μάλιστα, πως μετέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας, Αχιλλέας Γερόπουλος, ο ένας εκ των 7 φαίνεται πως είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το παιδί και η μητέρα είναι καλά. Ο ένας από τους αυτούς που είναι στην αυξημένη χρονίδα είναι κάπως βαριά. Όχι πολύ βαριά, αλλά κάπως βαριά.